Λοιπόν, ο ΠΚΕΠΕ. Ναι. Έκανε πάλι το θαύμα του. Σύμφωνα όπως, με τον όπως, κύριο... λέμε, όπως λέμε ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τον κύριο Τούμπο, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 6 μήνες που τους κάνει έτσι την, ας το πω, λαϊκά κουτσουκέλα. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν είπα τυχαία ότι όπως λέμε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αν υπάρχει ένας ο οποίος κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία στη ΧΙΟ είναι ΠΚΕΠΕ. Αυτά δεν γίνονται τώρα. Δηλαδή, αυτά και τα... ο ΠΚΕΠΕ. Και ο ΠΚΕΠΕ. Εντάξει, αλλά κάνουν και άλλοι. Κάνουν ό,τι μπορούν, ας πούμε, για να σαμποτάρουν το έργο της κυβέρνησης στους μαστιγοπαραγωγούς. Νομίζω ότι εάν θα δούμε αυτό, θα χάσουμε την ουσία. Το κυριότερο είναι ότι και ο ΠΚΕΠΕ, όπως και πολλοί άλλοι κρατικοί φορείς, συμπεριφέρονται λες και τα νησιά είναι ο Θεσσαλικός κάμπος. Μπράβο. Θυμίζω, να θυμηθούμε μάλλον καλύτερα, ότι είχαμε παρόμοια αντιμετώπιση όταν υπήρχαν πάλι ζητήματα επιδοτήσεων και όταν πάλι και η Ένωση αλλά και ο Περιφερειάρχης, ο Ρίου Αιγαίου, είχε τονίσει ότι υπάρχει ιδιαιτερότητα στα νησιά του Αιγαίου όσον αφορά τους μικρούς κλήρους. Ναι, το θυμάσαι? Βεβαίως. Και στη Μυτιλίνη και στη Σάμο και σε όλα τα νησιά. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα βάλουμε με τη σειρά. Νομίζω ότι αυτό το οποίο κάνει ο ΠΚΕΠΕ έτσι και αλλιώς είναι απαράδεκτο, συνεπώς είναι ανεφάρμοστο. Πρέπει να πούν στους μαστιγοπαραγωγούς ότι σας αφαιρούμε την επιδότηση, τη δυνατότητα επιδότησης. Να τελειώσουμε. Εκτός εάν αναγκαστικά, δεν γίνεται διαφορετικά, δεχτούν να δώσουν μια παράταση. Εξάμεινη ζητάει η Ένωση. Ζητάει εξάμεινη η Ένωση. Και είναι λογικό να τη ζητάει και λέω εγώ ότι δεν είναι λογικό να μην το δώσουν στην κυβέρνηση. Αυτή η εξάμεινη παράταση θα μας δώσει εμάς την ευκαιρία να πάει ο κάθε μαστιγοπαραγωγός να κάνει αυτό το οποίο του λένε. Να πάει δηλαδή σε κάθε έκταση που έχει, σε κάθε κλήρο που έχει, μικρό κλήρο, 100 σχήνι εδώ, 200 σχήνι εκεί, 5 σχήνι εκεί, 1000 εκεί, λέω μερικά τυχαία νούμερα, και όλα αυτά να τα αποτυπώσει έτσι όπως τα ζητάνε. Με την εφαρμογή, η οποία δεν παίζει και σε iPhone, τέλος πάντων. Να τα κάνει αυτά. Αν έχει 6 μήνες καιρό, αν του δώσουν τη δυνατότητα, να το κάνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν το κάνει, πρέπει ο ΠΚΕΠΕ να απαντήσει στο άλλο ζήτημα, που εκεί είναι η ουσία. Με ποια λογική δεν υπολογίζει την υπόθεση με τα σημερινά, με τη σημερινή εσοδεία, αλλά την προπέρσινη. Αυτή τη λεπτομέρεια την έχει δει βέβαια η Ένωση, μπορεί να μην την έχουν δει μας στοιχοπαραγωγή. Έχουν εξεπηδήσει μια χρονιά. Γιατί έχουν εξεπηδήσει μια χρονιά? Για να γλιτώσουν χρήματα. Ακριβώς. Είναι μια χρονιά παραγωγική και πάνε να γλιτώσουν λεφτά. Δεν πάνε να γλιτώσουν λεφτά, πάνε να κλέψουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λεφτά τα δικά τους είναι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Τι πάνε να κάνουν? Πάνε να γλιτώσουν ποιον ακριβώς? Γιατί ξεπηδήσανε μια χρονιά? Αυτό είναι νομίζω η ουσία και όχι αυτό το οποίο ζητάνε σε 3 μέρες να πάει. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλά εγώ το γυρίζω ανάποδα και λέω ναι, είναι ευκαιρία οι μαστιγοπαραγωγοί να κάνουν και αυτό. Να εξυγχρονιστούν και σε αυτό. Αυτοί όμως γιατί πήδηξαν τη χρονιά και πήγανε στην εισοδεία την προπέρσινη και όχι την περσινή? Εδώ τώρα χρειάζεται πολιτική απάντηση. Εάν η πρώτη απάντηση είναι τεχνοκρατική και μπορούν εύκολα να την ξεπεράσουν, οι άλλοι δεν είναι τεχνοκρατικοί. Είναι σαφέστατα λάθος και είναι σαφέστατα υποτίμηση του επίπεδου των μαστιγοπαραγωγών και είναι και σαφέστατα κλοπή στο εισόδημά τους. Πρέπει να μιλάμε για κλοπή στο εισόδημα των μαστιγοπαραγωγών από μεριάς κυβέρνησης. Έχει την ευθύνη. Και όχι μόνο για ταχύτητα αποτύπωσης μέσω των εφαρμογών τον οποίο ζητάει. Δεν ξέρω αν ο ΠΚΕΠΕ είναι και τίποτα, έχει μια τηλεφωνία, τίποτα είναι πιθανά συνέτερος. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις, δεν εξαπορεί, να πω και εσύ. Δηλαδή, πώς με το συγκεκριμένο. Καλά, πάρα πολλές εφαρμογές δεν βγαίνουν και για τις 2 πλατφόρμες που υπάρχουν στα κινητά τηλέφωνα και για τα 2 λειτουργικά. Πάρα πολλές. Α, είναι πάρα πολλές. Ναι. Δεν το κάνει επειδή είναι στην έτερο στη. Όχι, δεν το κάνει. Δεν είναι. Εντάξει, εγώ ρωτάω, ρε παιδί μου, έχω απορία μετά από αυτά που γίνονται.
Πραγματικά είναι. Σιγά-σιγά. Τα πράγματα αναπτύσσονται σιγά-σιγά γιατί και η εφαρμογή αναπτύχθηκε από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μα γι' αυτό λέω. Ναι, αν έχουν τίποτα. Άρα αργά πάμε τα ζώα. Μα να το πούμε. Ελληνικό δημόσιο είναι. Τώρα έχουμε κάνει. Μπράβο. Το mygov.gr. Εντάξει. Ευχαριστούμε, Γιάννη.